Που κόψατε τα πλατάνια. Πώς είσαι πέσω πλάτανο. Στην Εκκλησία. Ναι, στον Αγίο Κωνσταντίνο. Δύο πλατάνια έχει. Δύο είσαι. Και τα δύο την ίδια μέρα κοπήκανε. Ναι, τι είδες. Τι είδες στη φωτογραφία. Όχι. Ε? Και γιατί βάλανε εσένα, δεν είναι τόσοι άντρες. Και μαζευτήκανε πολλοί για να κόψουν τον πλάτανο. Και πολεμήσανε πολύ με την κόφτρα, αλλά δεν μπορεί. Εγώ όμως την ήξερα του ταλίνη της κόφτρας, έκοβα. Και μου λέει ο Σοκράτης, έλα εδώ, μου λέει πάρε την κόφτρα της. Και πήγα και γονάτισα και έκοψα. Τα κρεμίσαμε τα πλατάνια και τα δύο. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν ήθελα να τον κρεμίσω τον πλάτανο. Στενοχωριόμουν της Εκκλησίας τα πλατάνια, να βάλουμε χέρι. Ναι, αλλά τι να κάνεις την παλιά δουλειά όμως. Ναι, έκανα γιατί δεν μπορεί ο γέρος ο δικός να τον κόψει, δεν πήγαινε κανένας, δεν μπορεί να τραβήσει κόφτρα. Ποιοι ήταν εκεί πέρα, θυμάσαι ποιοι ήταν εκεί όταν το κόβατε. Ήσαντε γέροι, πολύ κιόλοι, ήσαντρος, ήσαντε και απέραντι όπως τους λένε. Ο Καρβούνης ήταν εκεί, Γεροδήμος, ο Κασένης. Κασένης, ήσαντε πολύ. Ο παππούλης μου ήτανε, συμφωνούσε ο Πλέγκας. Ναι, είχε τον κόψαμε και όταν φώτησε ο Θεός την ημέρα έγινε μεγάλη καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή, δεν έμειναν τα μπέλια, τα ραποσίτια, τίποτα. Τι εποχή τον κόβατε, θυμάσαι. Όχι, ήταν τώρα που είναι τα μπέλια. Που είναι τα ραποσίτια, ο ραποσίτια δεν είχε ακόμα θερθεί. Το ειδήλιο, πώς έγινε το ειδήλιο με τον Πάρμα μου, τον Σοκράτη. Ποιο το. Το ειδήλιο, πώς έγινε. Έγινε προξενιό, τι ήτανε. Όχι. Ή τον αγάπησε και τον. Ή ο οχτριά. Τον ερωτεύτηκε. Τον ερωτεύτηκες. Ναι, ναι. Άρε, παγάσα. Είσαι ένα σαχμινούλα, ε! Κάτι τον ερωτεύτηκε. Αυτό είναι η αιτία. Επηγαίναμε και δουλεύαμε πέρα που ήταν στη Μποκούτα. Τούτοι εδώ οι δικοί μου είχαν καμίνια, ζεστοκάμινα. Και πήγανε και έκανε με ξύλα τότε. Ήταν κουβαλάγανε ξύλα με τα ζώα, δεν υπάρχαν το κινητά που συγκόρανε. Και πέρναγα κι εγώ και πήγαινα στον πατέρα μου, ήταν αγροφύλακας. Έπαιρνα κανένα σταφύλι, πέρναγα εκεί, τους έδινα. Μου λέει ο Σοκράτης. Μου λέει για κράτη, δεν πάω, μου λέει. Κράτη, φύσα μου λέει, δεν πάω να φτιάσω. Τα φτιάναν τότε που δουλεύανε στις παραμήνες, δουλεύανε τα νταμάρια και βγάλανε τις πέτρες. Ένα μου λέει, σας φαλίγαρος ερχόταν έτσι. Ναι, ναι, κάπως έτσι, ναι. Το γέρο, ναι, πρώτα. Μέγα τσεκίνη. Ήταν και ωραία στιγμή. Και δούλευε και ο πατέρας μου σε εκείνο το νταμάρι. Πήγαινε κι εγώ και κράτηγα και φύσαγε. Έρχεται και στα βρούλα της Τσαρέλη εδώ, τα είχε καλά με έναν κακοταρίτη και του είχαν στα φύλλα και σίκα, με ένα κοφίνι. Ού, η αυτή πήγε ο πατέρας μου και της το κλέβει το σταφύλλα, το κοφίνι. Της το πήρε. Πήγε ο πατέρας μου, λέει, κάτι μουστάκες, είχανε γεροντίφης, ρεντίφης. Και πέρα πήγαιναν και δουλεύανε. Και το πήρε το κοφίνι ο πατέρα μου και τρώγανε έτσι. Πάει στα βρούλα τίποτα. Πάει ο γέρος ο παιδερός μου, του κόβει του Σοκράτη το μισθό, το μεροκάματο, έτσι σε τι βεστάστηκε να επειδή... Είχαμε με πολλές ιστορίες σε μισθό τα καλαμούρια. Πάει με το γέρο, το πίσαγα κι εγώ του καμίνι εκεί. Έρχαν και εκείνες τις παραμήνες. Έλεγε και κάτι κοτσάνες. Του είμαι και εγώ κάτι σαϊτανάδες. Είσαι στο κατσαρούλο. Γλυκόλογα σου λέγε, έτσι κάτι πειραγματάκια. Να πάρει νερό. Εμείς φυλάγαμε τα μπέλια. Κι ανέβαινα καμιά φορά ήταν ένας τείχος και χτύπαγα εκεί ψηλά για να φεύγουν τα πουλιά. Όχι να χωσύνησε με εγώ με το εδώ και στην Άγια Παρασκευή. Αυτό είναι ψέμα. Ποιο είναι ψέμα. Ο γέρος έλεγε το χτύπαγες για να έρθει. Ναι, το χτύπαγα εγώ για να πάω. Αυτό τώρα τι. Μου λες κουμπέντες τώρα. Έλεγε ψέματα ο γέρος. Αν τι έλεγε. Άλλο που δεν το παραδέχεσαι τώρα, εσύ γέρασες εσύ, δεν το παραδέχεσαι. Ποτέ δεν το παραδέχεσαι. Τι θα μας πεις την αλήθεια τώρα, μας λες. Τι μας αρχίσει το. Είχε το μυαλό σου. Μας το δείξει την τελεγή τώρα. Εντάξει, τον άνθρωπο τον ήθελα. Α, τέστατε. Τώρα μπήκε. Τώρα έρχομαστε σε γραμμή. Έρχεται στο κατσαρού να πιάσει εκείνος νερό. Σμίξαμε μαζί και για να μα πάνε. Εγώ να πάω στα αμπέλια και εκείνο να πάει στη δουλειά. Πώς φτάσαμε στο ρεύμα του Κορμπακόγερη. Και είχα και εγώ την παρέλα όπως η γιο μου σε δέκε. Φτάσαμε σε ένα γρανίτσι. Μου λέει, γεια στη παρέλα χάμου. Γιατί του λέω.
Ωραία, τι χάμε μου λέει, σου λέω. Έχουμε δουλειά, ε. Ποιο ο λόγο δεν βάλαμε με τη βαρέλα. Έρχεται που λέει να με πιάσει και να με τραβήξει, να με πάει στο ρέμα. Σου πάρω δαίμονα στη βαρέλα, του είπα σφαλιωτόμαρο, του είπα μια πέταξα η βαρέλα. Ουί! Έφτασε την άλλη μπάντα. Μετά πήγε την πύρη, την έβγαλε και πάει η μάνα που στον όχο. Και πώς έγινε μετά, από τι ξεκίνησε. Τώρα πως είχε τη μάνα που σου πιένε το πόδι. Τώρα πως είχε, είχαν ξεφύλλα για Αλεξάνδρες. Τόσο είναι ο έρωτας. Ήσαμε σε καμιά πενταριά το μαγείρο γύρω, το άλλο είναι πολύ μεγάλο και πολύ άραπος είχε. Δεν ξεφυλάγαμε. Τον πάντα πήγα. Τελευταία δεν είπες κάποια θέση. Έκασα εγώ, εντάξει, τι νοήσα τελευταία. Πού ήρθε ο Σαντανάς και χώθηκε κοντά μου να ξεφυλίσει. Και πώς είχαμε οι άνθρωποι με τα φύλλα. Με τα πούσα. Και με τσίμπαγε. Πώς, μάνα. Σοβαρά. Τσίμπαγε, έκανε το χέρι, με τα πούσα. Με τσίμπαγε εδώ. Το παπά, ναι. Εγώ το γόμουν, τι να κάνω, λέω. Φύγω και θα γίνουν οι άλλοι. Το γόμουν να χάνω, σαν το Σαϊτανά. Μιλιά, ε. Μιλιά, δεν μιλάγα αντίστοι. Του έλεγα καμιά φορά, του σκούνταγα με το χέρι. Και η δουλειά του, η ολή του. Η κακοπόπα θα είπα, τι θα κάνω τώρα, έκανα εγώ. Φύγαμε, τελειώσαμε και φύγαμε. Ο Φιλαράκος, τι έκαμε, έφυγε μπροστά, πήγε και έπιασε την καλύβα που έμενε. Και νόμιζε εμένα, με πέρασε κουτσίνια, να περάσω εγώ εκεί, να περάσω να πάω από την καλύβα. Πήγα από άλλο μονοπάτι. Την έφερε. Ναι, δεν την έφερε. Λέει, δεν πέρασες, δεν πήγες στο σπίτι. Γιατί σε είχα για ερώτημα. Του λέω, δεν θα πάω. Πήγα. Και πού πέρασες. Και περνάει ο κόσμος. Γιατί μου ερωτάς εσύ πού πέρασες. Τέλος πάντων, έτσι. Πήγες στο κατσέρο. Στο σπίτι μου. Κόταγανε τον πατέρα μου. Το είπε ότι έτσι και έτσι. Κόταγανε. Κόταγε, πού να κόταγε. Πατέρα μου θα μας βάλει και θα δύο σε μια κρεμάλα. Όπως το παππούλι σου με το Βιέγκα με την Αγγέλο. Αριστερά ο ένας, άκου ιστορία τώρα. Δεξιά ο άλλος. Θα πει μετά αυτά. Μετά θα μου τα πεις αυτά. Παναγία, ναι. Το λέει ο πατέρας μου, το σε ακούσει. Ήθελε να τους βγάλει ο Γερομπούκης από την πλατεία. Πατέρας μου έθελε από εδώ. Δεξιά ο ένας, αριστερά ο άλλος. Όχι, λέει ο Μπούκης, εδώ. Προχωρά στο δικό σου, μετά θα μου πεις αυτά. Εδώ στο χωριό του ζωή. Πολύ του βοηθούν. Στο χωριό. Κάτσαμε εδώ σπίτι, ερχόμουνα, έφευγα, ερχόμουνα, έφευγα. Το είπε στον πατέρα σου, κάτσε εδώ, τι έγινε. Όχι, όχι. Και ερχόσουν να πού ερχόσουν και βοηθάει. Εδώ στο σπίτι. Εδώ στο σπίτι. Ήταν φίλοι ο παππούς μου. Ήταν πολύ φίλο ο παππούς μου με τον γερό Νικόλα. Ναι, και ερχόσουν να δω και βοηθάει. Ναι, ερχόμουνα, και έφερνα ξύλα, χόρτα. Μου έστειλε ο πατέρα μου σίκα, ότι μάζευε από τα μπέλη, του είπαν εγώ εδώ. Ναι. Και έμενα και πάντα έμενα και εδώ. Πέθανε ο πατέρας μου μετά, τους είπαν το ένα το άλλο. Πηγαίνουνε. Ο διάρρωστος τόσο. Πηγαίναμε στους Μήλους μαζί, από πηγαίναμε παρέα μωρέ, παντού. Πηγαίναμε για σανούς, πηγαίναμε για ξύλα, πηγαίναμε παντού μαζί. Με τον μπαμπά. Ναι. Ναι, παρέα. Τα είχατε φτιάξει όμως. Το τα είχατε φτιάξει ή έτσι πηγαίνατε παρεούλα. Όχι, δεν είχαμε φτιάξει τίποτα. Όχι, όχι. Ρώτησε όταν όχι, τα μάθουμε κι εμείς. Όχι, όχι. Και του κόλλησα μια βραδιά και βγήκα όξο γιατί δεν είχαμε τότε πήγαν πέρα και καπράγαν. Βγήκα έξω. Και τιμόταν έξω και ένα κρεβατάκι σε να βγει και τιμόταν. Κλάση κόλλησε. Στο διάλο πάει, λέω. Θεάτρο. Άκου το παπάκι. Δεν ξέρετε τι. Και με έρχεται με πιάνει από το χέρι τη. Πάνω τη πήγε από εδώ, του είπα να μην βρει το κόμμα, παλιό τόμα. Μου δίνει ένα σφόντιλο. Σε βάρεσε. Από τότε με φωνάει το κεφάλι. Σε βάρεσε. Ναι, μου είπε εδώ άστρα, έλαψε το τόπο. Και πάλι. Τον πέδευε πριν. Και δεν ήθελα, δεν πήγαινα εγώ και μου έλεγε εδώ. Πάλι εγώ δεν με έπιανε εμένα. Ήθελε έρωτας. Εκείνος ήθελε. Τα δικά του. Και με ξεμολογηθήκαμε με τον γέρο, στον πατά. Πήγα πρώτα εγώ. Είχα να του πω ότι είχα να του είπα του παπά και μετά πήγε και ο γέρος. Για να τα κοινωνήσουμε. Πότε είναι να μην τα μαρτυρήσει. Αφού ήξερε ότι τα είχα πει εμένα. Ό,τι είπα εγώ. Τότε που είχαμε τον γέρο, θα φύγει να πάει. Φαντάρος.
Γερμανούς. Το 40. Οι Γερμανοί ήταν στο σπίτι Κατσαρού. Ναι, αλλά έφυγε ο Μπάρμπας πριν. Έφυγε πριν. Έφυγε πριν. Είχε φύγει. Είχε φύγει. Είχε πάει φαντάρος. Που ήσανε και η κακό τη Τζούπα τούτη. Τότε δεν θα έφυγε. Αυτή τη Βασίλο η κακό. Θα τη βάσω έχεις, ε. Αν είπα τρία όμως. Παλιά πάλι με κρουλίτσα, δεν ήταν. Το 45 δεν ήταν. Χρονών. Α, έφυγε, δεν προλάβατε να παντρευτεί. Και... Όχι. Α, έτσι. Ούτε όταν γεννήθηκε η Βάσο. Του Γερμανού, ναι. Του Γερμανού πήγε και πολέμησε κάτω στη μάχη του Πύργου. Τέσσερα χρόνια πολέμησε. Μετά ήταν με το... τον Εμφύλιο. Με τον Εμφύλιο ήταν φαντάρο. Α, με τον Εμφύλιο ήταν φαντάρο. Με τον Εμφύλιο ήταν φαντάρο. Με του Γερμανού πήγε και πολέμησε, έδωσε μάχη κάτω στον Πύργο. Ο γύρο και έχει τιμηθεί με μετάλλια και με τέτοια. Και δεν προλάβατε να παντρευτείτε. Τον έχει τιμήσει το ελληνικό κράτο. Και μετά, πότε παντρευτήκατε, που γύρισε μετά το 44. Μετά. Το 44. Ναι, δεν ήθελε κιόλα. Τι τράβηξα. Α, δεν ήθελε κιόλα. Έχει ιστορία, άστο. Τι, το πήγε στην αστυνομία. Το πήγα, στο κούμα. Καλά το κάνει. Με πήγε. Εγώ τον πήγα. Πήγε τον αδερφό μου. Τον Πέτρο. Του έστειλε ένα γράμμα αδερφό μου και του λέει ήρθε τώρα από φαντάρο. Κανόνισε να δούμε τι θα κάνουμε. Και το ξέρω αυτό λέω. Ήταν δύσκολα χρονών. Πράγματα τότε. Για... 7 χρονών η Βασίλη. Ήταν 7 χρονών τότε. Ναι, δεν το βλέπεις. Άρα έφυγε πριν το 40. Το 38 θα έφυγε, 39 φαντάρου. 45 δεν γεννήθηκε. Το... 45. Α, το 45 γεννήθηκε. Ναι. Άρα τότε έγινε. 44. Και μετά κάτι. 44 κάτι θα γινόταν, ναι. Απολύθηκε από φαντάρου. Και ήθελε τα δικά του να λέει. Το κάνει ένα γράμμα τη πόλη πέφτει. Το έστειλε στην κοιμή. Όχι, δεν το αστρέψω, δεν δώσε το τον αστρέψω. Τι παίρνει στην αδερφή μα, θα μα πει τι τον έχει τόσο. Να ξέρουμε και εμεί τα κάνουμε. Και πήρα το παιδί, την Τζούπα 7 χρονών, μαζί με τον αδερφό μου, πήγανε στο Κούμανι, βγήκαμε στην αστυνομία. Και ένα μέρο μέσα, λέει, αστυνομία, κάτσε το σύνολο. Του λέει, τι γνωρίζει αυτό το κοριτσάκι. Με σύνολο. Δεν ξέρω, εγώ λέει του Νουσίνε. Λέει ο Σοκράτης. Δεν το ξέρεις, του λέει αστυνόμος. Όχι. Η μάνα του το ξέρει που το έχει. Η μάνα του που το έχει, πετάχτηκα. Η μάνα του που το έχει. Εσύ δουλεύω, δεν το ξέρεις. Μιλιά. Δεύτερη φορά. Σηκώθηκε όπως μου είπε και δεν το ξέρει. Του τσεκώνω από τις πάλες. Εγώ και του δίνω ένα γκαρέλο τίγου έκαμε στα πόδια του. Ναι. Πάρ' το πίσω. Το έχω 7 χρόνια και πάτε. Στην αδερφή του λέει την ανάθρεψα εγώ, άφηκε στο παιδί και το ανάθρεψα εγώ. Συμβαστήκαμε εμείς του λέει να ταΐζουμε και την αδερφή μας και το μωρό. Και να θρέψουμε και το παιδί. Και τώρα έρχεται του λέει και μας κάνει τσαλιμάκια. Δεν θέλω του λέει να την πάρει με το ζόρι. Για τις βίας του είπα, όχι. Εάν θέλεις να την πάρει, δεν θέλεις να μας καθαρίσεις του. Είμαστε του λέει 5. Από τους 5 του είπε, ο ένας είμαι εγώ. Εγώ θα σας πω. Θα το ξεκαθάρισε, ε. Ναι. Και τότε πήγε στον πατέρα του, το κράτησε. Λέει, πατέρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ή θα την πάρω. Ή θα φάω το κεφάλι μου. Ή θα φύγω ή θα με σκοτώσουν ένα από τα δύο θα γεννήσουν. Και τότε αρχίσανε και πέσανε σε δρόμο. Καλά. Θα το ζόρι. Στεφανωθήκατε κανονικά, ε. Στεφανωθήκαμε στο σπίτι. Δεν ήθελε η μάνα μου όμως μετά. Ε? Δεν ήθελε να παντρευτεί. Τον αγαπούσε βέβαια. Το ναι, αλλά δεν ήθελε να έρθω εδώ. Είχες πικραθεί, ε. Δεν ήθελε. Τα παλιά παιδιά με κιόλα και δεν μπορώ να τα θυμάμαι. Πού έμεινα. Στο ξύλο που σε βάρεσε ο Νιόνιος. Το βάρεσε ο Νιόνιος και βάρεσε και εσένα. Τον έβρισκε πάλι για πάνω στο χωριό. Στο κράτη. Το βρίσκε δεν και στο σπίτι. Το μπουκέκο εκεί. Έχεις μούτρα, του λέει, και κυκλοφοράς εδώ στο χωριό, βγαίνεις απάνω. Όπου το πονεί και όπου το σπάσει. Την έξεσαι, αλλά την κατέβασε εδώ. Άλλο πατίνι, ε. Άλλο πατίνι, την οποία τη δίνει στο γιατρό. Σε όργο που πήγε και στον Μάρκο. Έφαγε ξύλο, θα το ρίξει. Ρε ο μαύρος, τι τράβηξε. Τι τράβηξε. Τράβηξε, ας έλεγε, είπαν.